δουλειά μου τώρα. Έλα τώρα. Καλά τώρα. Όπως ξέρετε, αντιλαμβανόμενοι ότι στη διοίκηση υπάρχει συνέχεια και επειδή ουδέποτε προσωπικά εγώ και γενικά η Περιφερειακή Αρχή δεν θέλαμε να μην φορτωθούμε το βάρος το οποίο έπρεπε να φορτωθούμε για να πάμε προς τα νησιά μας, δεν κάτσαμε ποτέ να πούμε ότι παραλάβαμε χρέη ή έγινε εκείνο, έγινε τ' άλλο, δεν μπορούμε να δουλέψουμε λόγω του παρελθόντος. Και πριν 10 μέρες υπήρξε μια κατάσταση στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς για μια μελέτη της Νομαρχικής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς, 106.000 ευρώ. Βρήκαμε τρόπο, τα πληρώσαμε. Πριν την πρώτη κιόλας μέρα που ήρθα εδώ με το καλημέρα, υπήρχε ένα έγγραφο δημοσιονομικής διόρθωσης για άλλο χρέος του παρελθόντος και άλλο έργο, συγγνώμη, του παρελθόντος της τάξης των 610.000 ευρώ. Πάλι δεν είπαμε τίποτα, πάλι συνεχίσαμε, αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και δεν υπάρχουν δικαιολογίες στο να προσφέρεις όπου πρέπει να προσφέρεις στα νησιά μας. Αυτό όμως που γίνεται τώρα την Τρίτη ξεπερνάει το μέτρο. Ξεπερνάει το μέτρο και είναι κάτι το οποίο το έχει αναφέρει από τον Νοέμβριο ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξη που είχε δώσει την Τρίτη. Για ένα έργο το οποίο αν θα γίνονταν θα κόστιζε 4 εκατομμύρια, υπάρχει μια δικαστική απόφαση εδώ και αρκετά χρόνια ότι πρέπει οι μελετητικές εταιρείες που ανέλαβαν μόνο τη μελέτη του έργου να εισπράξουν 5.700.000 ευρώ, τα οποία με τους στόχους σήμερα έχουν προσεγγίσει μόνο για αυτό το χρέος, μόνο για αυτή τη δικαστική απόφαση, το ποσό των 9 εκατομμύριων ευρώ, το οποίο αφορά ένα έργο που είχε αναλάβει η αναπτυξιακή επιχείρηση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κέρκυρας. Αυτός είναι ο ακριβές τίτλος. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, την Τρίτη και μάλιστα ο τρόπος το οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά ενημερώθηκα, ακόμα και αυτός ο τρόπος δημιουργεί, πώς να σας το πω, δημιουργεί την αίσθηση ότι ξεπερνάει το μέτρο αυτό που προβλημάτισε σε αυτή την κατάσταση, γιατί προσωπικά ήμουν σε σύσκεψη στην αποκεντρωμένη για τις φωτιές και μου είπαν ότι εμφανίστηκε ο υπάλληλος εδώ της Περιφερειακής Ενότητας, πήγε να εισπράξει μια επιταγή γιατί είπαν ότι οι επιταγές μας είναι ακάλυπτες. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον χρήματα σε κανένα από τους λογαριασμούς της Περιφερειακής Ενότητας. Λοιπόν, με βάση αυτή την απόφαση, κατασχέθηκαν σχεδόν όλοι οι λογαριασμοί της Περιφερειακής Ενότητας. Δεν σε έδωσε εντολή όμως. Μεταξύ των λογαριασμών που κατασχέθηκαν, συνολικά το ποσό που βρίσκεται μέσα σε αυτούς τους λογαριασμούς ήταν ο λογαριασμός για τα προνοιακά επιδόματα. Δηλαδή ο λογαριασμός μας στέλνει χρήματα το κράτος για να πληρώνουμε τους νεκροπαθείς. Ο λογαριασμός της διεύθυνσης μεταφορών, όπου μπαίνουν όλα τα έσοδα που έχουμε από τα έσοδα τέλης μεταβίβασης κτλ. Ο λογαριασμός της διεύθυνσης ηλιοτρικής. Ο λογαριασμός για την εξόφληση των δαπανών της μεταφοράς μαθητών. Ο λογαριασμός της κοινωνικής πρόνοιας. Ο λογαριασμός για το πρόγραμμα δακοκτονίας. Ο λογαριασμός για τα τροφεία και τα έξοδα των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ο λογαριασμός για τις δημόσιες επενδύσεις που περιλαμβάνει όλο το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Κατασχέθηκε τελείως ο λογαριασμός που αφορά τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή ό,τι έχουμε για να πληρώνουμε ηλεκτρικό, ρεύση, τηλέφωνα, μισθώματα, δαπάνες πολιτικής προστασίας εκτός από τις αποκαταστάσεις του δικείου, δαπάνες για διατεθέσεις δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή αυτά που είχαμε συνάγει για να πληρώσουμε άλλες δικαστικές αποφάσεις, προμήθειες, δηλαδή ουσιαστικά η λειτουργία, η καθημερινή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενότητας. Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση που δημιουργήθηκε στην ουσία είναι θηλιά στο δεμό της λειτουργίας των νησιών μας. Θέλω να σας πω ότι από την Τρίτη που έγινε αυτό, προσπαθήσαμε να μην καθυστερήσουμε τη λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας ούτε μία μέρα. Δηλαδή, προχωρήσαμε στη δέσμευση της πίστωσης για τη θαμνοκοπή, διότι αν δεν γίνονταν αυτό, θα έπρεπε να πάμε για θαμνοκοπή το Σεπτέμβριο. Και άμα είδατε προχθές, βγάλαμε το δελτίο τύπου και προχωρήσαμε. Και επίσης υπογράψαμε και τη σύμβαση για τη βραχοποστασία στην είσοδο του πόρου. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη απόφαση για να προχωρήσουμε σε αυτά, γιατί κινείται στα όρια των τυπικών διατάξεων. Σε κάθε μας περίπτωση υποχωρήσαμε, δηλαδή μέχρι στιγμής δεν έχει καθυστερήσει. Καταθέσαμε αιτήσεις αναστολών
και για τις δύο περιπτώσεις, και για τη διαταγή πληρωμής με βάση για αυτό το ποσό, αλλά και για την κατάσταση στη Κέρκυρα, συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή την Παρασκευή. Αναμένουμε εντός της ημέρας απόφασης, όπως και καθορισμό του δικασίμου για τα ασφαλιστικά μέτρα για τις αιτήσεις ανασχολών. Θα είμαι παρόν όταν θα δικαστούν αυτά και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στον πρόεδρο του δικαστηρίου ότι είναι ακατάσχετα. Όλα αυτά τα ποσά είναι ακατάσχετα. Δεν είναι περιουσία της Περιφερειακής Ενότητας. Είναι περιουσία της κοινωνίας. Υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα. Το είχε αναφέρει ο Περιφερειάρχης μας. Υπάρχει πρακτικό ζήτημα στη λειτουργία της Περιφέρειας. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όπως μέχρι σήμερα δεν σταμάτησε ούτε ένα λεπτό η λειτουργία εξαιτίας αυτού του γεγονότος, το οποίο είναι δυσβάστακτο, είναι και τα λεφτά που θα χρειαζόταν στην κυβέρνηση. Από αυτά τα 5.700, τα 4.338 είχαμε πει να τα στείλουμε. Και τα υπόλοιπα είχαμε κρατήσει για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέχρι τις επόμενες 20 μέρες, 30 μέχρι που θα επιστρέφουν. Εκτιμώ ότι θα το ξεπεράσουμε σύντομα. Ποιος υπάλληλος έβαλε το λογαριασμό της Κεφαλονιάς ενώ η υπόθεση έχει Κέρκυρα? Εδώ υπάρχει σκάνδαλο, κύριε Περιφερειάρχε, θα σηκώνεται πάρα πολύ. Όχι, θα σηκώνεται. Γιατί ρώτησε τον κύριο Καλιτσάνο και μου είπε, το είχα πει. Δεν το πήρα την χαμπάρι. Ναι, το είχε πει τον Νοέμβριο. Έτσι. Το είχε πει. Είχε μιλήσει για 9 εκατομμύρια. Είναι στην Κέρκυρα όμως. Και ότι εκεί είναι η υπέρνη. Είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, να μην βάζουμε νερό στο μήλο κάποιον. Δεν βάζουμε νερό. Όχι. Μια σημειγεσάκη. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων είναι ενιαία και αδιαίρετη. Δεν φταίει η Κέρκυρα. Γιατί δεν πήγε στη Ζάκηθο? Δεν φταίει η Κέρκυρα. Δεν φταίει η Κέρκυρα. Φταίνε συγκεκριμένοι άνθρωποι που εφάρμοσαν συγκεκριμένες πολιτικές που έγινε αυτό. Ίσως ένας από τους λόγους που η κατάσχεση έγινε μόνο στην Κεφαλονιά ήταν ακριβώς αυτός. Γιατί αν γινόταν στην Κέρκυρα θα είχε όνομα και επίθετο. Ποιοι ευθύνονται. Ενώ τώρα που γίνεται στην Κεφαλονιά, γι' αυτό σου λέω Σάκη μου, μήπως φέρνει σε κάποια παγίδα, τώρα φταίνει και κυρέι. Όχι, δεν φταίνει συνολικά και κυρέι. Φταίνει συγκεκριμένοι άνθρωποι. Άρα μην πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Γιατί δεν τιμωρούνται. Έχει γνώση ο Περιφερειάρχης, είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει από τον Νοέμβρη και το οποίο ψάχνουμε και θα γίνει ό,τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Απλώς ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και έτσι πρέπει να είναι. Χρονοβόρες για να μπορεί ο καθένας να προετοιμάζεται και να μπορεί και να απολογηθεί όταν φτάσει στο σημείο. Το δύσκολο είναι έτσι. Αυτή τη στιγμή πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα δύο νησιά, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη, έχοντας ουσιαστικά ταμείο μηδέν. Το δικαστήριο βγάζει αρνητική, τι κάνουμε από εκεί πέρα, και το κλείνουμε το μαγαζί? Όχι. Τι κάνουμε? Θα πρέπει να αποχωρήσουμε σε μια αναμόρφωση του προϋπολογισμού συνολικά της περιφέρειας και να αναλάβουν ένα μέρος του βάρους και ένα της περιφερειακής συνότητας. Το άμεσο θέμα είναι τα προνοιακά επιδόματα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Όχι, μα λέμε για την κοινωνική. Ναι, όλα τα λεφτά. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί πότε θα αντικατασταθούν τα λεφτά? Μιλάμε για ανθρώπους σε άμεση ανάγκη. Αυτό το κονδύλι μπορεί να εξασφαλιστεί. Πριν την ημέρα που είναι να πληρωθεί. Εδώ σας λέω, δεν έχουμε καθυστερήσει μέχρι στιγμής. Δεν λέμε για εσάς. Είναι τρομερά δύσκολο. Μα είναι ανθρωπίνος, πριν την ημέρα που είναι, πριν την ημέρα που είναι να πληρωθεί η κάθε δαπάνη, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Είναι τρομερά δύσκολο, αλλά εκτιμώ ότι θα τα καταφέρουμε. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το κάνουμε. Δηλαδή, θα πιώσουμε και τη βάρκα που κουβαλάει τους μαθητές από το Θιάκι στην Κεφαλονιά. Δηλαδή, οι καθημερινές δαπάνες είναι τεράστιες και αφορούν 90% δουλειές του κράτους. Δηλαδή, πραγματικά, προφανέστατα έπρεπε να μείνει ανοιχτό το εξεταστικό κέντρο της Ιθάκης. Το έκλεισαν για τους δικούς λόγους. Αυτόματα αυτό δημιούργησε μια επιπρόσθετη δαπάνη στην περιφερειακή ενότητα να μεταφέρει. Εμείς τα πληρώνουμε. Η περιφερειακή ενότητα πληρώνει το σκάφος που θα μεταφέρει καθημερινά τα παιδάκια. Για τις εξετάσεις. Για τις εξετάσεις. Δηλαδή, καταλάβατε. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει μια πορεία σε αυτή την παιδεία, σε αυτό το κράτος που δεν έχει νόημα. Υπάρχει προηγούμενο σε άλλη περιφέρεια να έχει γίνει κάτι αντίστοιχο? Δεν έχω άποψη. Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έλεγε ότι τα χρήματα, δεν μπορούν να κατασκευθούν χρήματα από δημόσιο φορέα? Υπάρχει μια απόφαση προσφατότατη του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας. Θα σας πω σε άλλη ιστορία. Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, όπου η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων κατάφερε και απέδειξε και έγινε δεχτό από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας ότι είναι ακατάσχετα όλα αυτά τα χρήματα και αναφέρομαι στα χρήματα τα αντίστοιχα που είχε κατασχέσει το 550.000 ευρώ. Που είχε κατασχέσει εδώ, δηλαδή πραγματικά εδώ. Ναι, το πρώτο. Δεν ξέρει από πού
να προσαρτηθείς. Ναι, αλλά ο κόσμος λέει για συγκάλυψη όμως. Αυτό λέει, κυκλοφορεί έξω ότι γίνεται συγκάλυψη. Γιατί δεν τα έχετε αποκαλύψει αυτά τα σκάνδαλα. Κύριε Βούτο, συγγνώμη κιόλας. Εφόσον λέει Νοέμβριο μήνα, και τα ξέρατε. Νοέμβριο μήνα, σε όλου του δημοσιογράφου που φανέστε στην περισσότητα και κυρία, δεν ήταν, είχαν εκκληθεί όλοι οι δημοσιογράφοι. Εμεί δεν είμαστε. Ναι, τη περιφέρεια. Αλλά έστω, ποσά σε 50 δημοσιογράφου αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα. Και αναφέρθηκε, μπορείτε να δείτε το βίντεο, με λεπτομέρειε και με βαρύζα του χαρακτηρισμού και με συγκεκριμένα στοιχεία. Εδώ που δεν μπορεί να μιλά για συγκάλυψη, εντάξει, τον Νοέμβριο το είπαμε, πριν να το πούμε από το Σεπτέμβριο. Προσπαθήσαμε να δούμε, να ενημερωθούμε και βγήκε τον Νοέμβριο ο Περιφερειάρχης και είπε ξεκάθαρα τι πρόβλημα υπάρχει, τι ζήτημα υπάρχει, τι συγκάλυψη. Προχωράει δικαστικά η υπόθεση, αυτό λέω. Φυσικά τι προχωράει, απλώς τώρα το επίγον είναι να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρουμε την κατάσχεση. Αυτό προέχει σε σχέση με την απόφαση. Αν είστε υπεύθυνο σε αυτού που λέτε νομικά, εσεί είστε νομικό και τα ξέρετε τι λέω. Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο, να πάει νομικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει σε βάθος χρόνου. Σε βάθος χρόνου, κύριε Σάκη, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή, που πρέπει αύριο ή μεθαύριο να ξεμπλοκαριστούν τα χρήματα τη Περιφερειακή Ένωση τη Φαδονιά. Μπορείτε να μα πείτε κάτι και για την ουσία τη υπόθεση, δηλαδή για ποιο λόγο τη διεκδικούν, ποιοι διεκδικούν και τι. Θα σα τα δώσω, θα βγάλω ένα διεκδίκιο ότι έχουν ενημερωθείτε όλοι. Γι' αυτό δεν ήθελα να είναι και συνέντευξη. Απλώ επ' ευκαιρία που είστε εδώ, γιατί δεν θέλω και άλλοι σα συνάδελφοι να αισθανθούν άσχημα ότι δεν του είχα κάλεσα. Δεν έκανα συνέντευξη τύπου. Θέλω να γίνει αντιληπτό αυτό. Γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι. Όχι, απλώ έτυχε και είστε εδώ για το χάρα γιατί σα είπα αυτά τα δύο λόγια. Δεν θέλω να περάσει έξω ότι έδωσα συνέντευξη. Μέχρι το μεσημέρι περιμένω κάποια στοιχεία να έχω εδώ τα αντίγραφα όλων των αιτήσεων ακύρωση, των αιτήσεων αναστολή. Περιμένω όμω να δω και την απόφαση επί τη αίτηση προσωρινή διαταγή που έχουμε υποβάλει. Μέχρι το μεσημέρι μα είπε η πρόεδρο που μα έχει δώσει. Οπότε και με βάση αυτό να βγάλω το δελτίο τύπου. Τα προνοιακά επιδόματα που είναι επιθέρετη να πληρωθούν 20 ευρώ για την ανακοίνωση. Αν δεν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα πληρωθούν. Το Δήμο. Τα επίσημα των ευρωπαθών. Πάντω και δεν ισχύει αυτό που σα είπα.